Επιτρέψτε μου, αγαπητοί φίλοι, να κάνω ένα σύντομο σχόλιο σχετικά με τον εκούσιο αποσχηματισμό του πατρός Ανδρέα Κονάνου. Ο πατέρας Ανδρέας Κονάνος ήταν πολύ αγαπητός σε πιστούς και άπιστους, διότι ο λόγος του ήταν πάντα αποενοχοποιητικός, υποστηρικτικός και παρηγορητικός. Και επειδή είχε κάνει άπειρες ομιλίες στο διαδίκτυο, αλλά και σε ενορίες και σε μητροπόλεις και είχε γράψει πολλά βιβλία, πολλοί άνθρωποι έβρισκαν παρηγοριά στο λόγο του και είχαν ένα συναισθηματικό δεσμό μαζί του και συνεχίζουν να έχουν ένα συναισθηματικό δεσμό. Ακούγοντας λοιπόν ότι ο πατήρ Ανδρέας Κονάνος πέταξε τα ράσα, αυτόματα σε αρκετούς πιστούς δημιουργήθηκε μία τραυματική εμπειρία. Έχω λάβει κι εγώ αρκετά μηνύματα όπου άνθρωποι οι οποίοι άκουγαν συνεχώς τις ομιλίες του πατρός Ανδρέα κατά κάποιον τρόπο κλονίστηκαν ως προς την πίστη και στεναχωρήθηκαν και απογοητεύτηκαν, διότι οπωσδήποτε είναι πολύ δύσκολο να καταλάβει κανείς πώς είναι δυνατόν ένας ιερέας ο οποίος με υποστηρίζει στην πίστη, ένα τόσο πολύ αγαπητό πρόσωπο, ταυτισμένο με την ιεροσύνη, πώς είναι δυνατόν ξαφνικά να αποσχηματιστεί. Και να σημειώσουμε εδώ ότι εμείς ως απλοί πιστοί ακούγαμε μόνο τις ομιλίες, αλλά δεν βρισκόμασταν μέσα στην καρδιά και στην ψυχή του. Κατά συνέπεια, εμείς δεν έχουμε παρακολουθήσει όλη αυτή την προσωπική πορεία η οποία τον οδήγησε κάποια στιγμή να κάνει αυτή την επιλογή και να αποσχηματιστεί με τη θέλησή του από τον Ιερό Κλήρο. Δεν έχουμε παρακολουθήσει αυτή την προσωπική πορεία. Κατά συνέπεια, στο άκουσμα ότι έφυγε από τον Ιερό Κλήρο, είναι φυσικό να βιώνουμε ένα σοκ, ένα τραύμα, ένα πόνο. Αυτό είναι πολύ ανθρώπινο. Βέβαια, εάν με προχειρότητα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε αυτή την επιλογή, το πιθανότερο είναι πως δεν θα φτάσουμε στην αλήθεια. Δεν θα μπορέσουμε να τον καταλάβουμε, διότι ο ίδιος δεν μας έχει εξηγήσει και ίσως δεν μπορεί να μας εξηγήσει ή δεν πρέπει να μας εξηγήσει τους λόγους οι οποίοι τον οδήγησαν σε αυτή την επιλογή. Έχω λάβει λοιπόν αρκετά μηνύματα απογοήτευσης και οδύνης και πόνου από ανθρώπους οι οποίοι λάτρευαν σε εισαγωγικά τον πατέρα Ανδρέα και επίσης διαπίστωσα ότι έχει κυκλοφορήσει ευρέως ένα σύντομο βιντεάκι όπου φαίνεται μία δαιμονισμένη να λέει στον πατέρα Ανδρέα ότι θα σε φτιάξω εγώ, σε θέλω με κοντό μουσι, κάτι τέτοιο. Και απέδωσαν αυτή την επιλογή σε ένα σατανικό πειρασμό. Ίσως συμβαίνει και κάτι τέτοιο, ίσως και ο πειρασμός έχει βάλει το χέρι του σε αυτή την επιλογή, αλλά σίγουρα αυτό δεν μπορεί να εξηγήσει την ελεύθερη αυτή συνειδητή επιλογή του πατρός Ανδρέα και δεν θα μας επιτρέψει να καταλάβουμε ποια είναι τα βαθύτερα κίνητρα τα οποία τον οδήγησαν σε αυτή την επιλογή. Ίσως ποτέ δεν θα μάθουμε ποια είναι αυτά τα βαθύτερα κίνητρα και ίσως δεν χρειάζεται να τα μάθουμε. Θεωρώ, και αυτό είναι η προσωπική μου άποψη, ότι οφείλουμε να σεβόμαστε τις επιλογές όλων των ανθρώπων ακόμη και αν λειτουργούν τραυματικά για εμάς. Ομολογώ πως και εγώ στεναχωρέθηκα όταν άκουσα ότι εκούσια αποσχηματίστηκε από τον Ιερό Κλήρο. Αυτό με στεναχώρεσε, αλλά είναι μια δική μου υπόθεση. Και θα χρειαστεί εγώ τώρα να επεξεργαστώ αυτή τη στεναχώρια, αν είναι δυνατόν με έναν γόνιμο τρόπο, και να την ξεπεράσω. Δεν θα μείνω εγκλωβισμένος στα αρνητικά αισθήματα, ούτε θα προσπαθήσω με προχειρότητα να εξηγήσω αυτή τη συγκεκριμένη επιλογή του αποσχηματισμού. Και δεν χρειάζεται να ρίξουμε και τα βάρη στον δαίμονα. Διότι είναι αλήθεια πως ο διάβολος δεν ευθύνεται για όλα τα κακά που συμβαίνουν σε αυτόν τον πλανήτη. Πολλές φορές εμείς οι ίδιοι κάνουμε επιλογές οι οποίες μας απομακρύνουν από το Θεό και σε κάποιες διηγήσεις του γεροντικού ο ίδιος ο διάβολος διαμαρτύρεται ότι τον ενοχοποιούν υπερβολικά
και έχει αρνηθεί σε κάποιες περιπτώσεις ότι εκείνος ευθύνεται για τις αρνητικές επιλογές κάποιων ανθρώπων. Από πνευματική ορθόδοξη άποψη, σίγουρα δεν μπορούμε να επικροτήσουμε αυτή την επιλογή. Από ανθρώπινη όμως και ψυχολογική προοπτική μπορούμε να την καταλάβουμε, να την αιτιολογήσουμε και να την δικαιολογήσουμε. Αγαπούσαμε αυτόν τον άνθρωπο και δεν έχουμε λόγο να πάψουμε να τον αγαπάμε. Σεβόμαστε την επιλογή του ακόμη και αν μας τραυματίζει. Άλλωστε, είναι αλήθεια ότι το να είσαι πιστός χριστιανός είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Πολλές φορές είναι κουραστικό και εξουθενωτικό και υπάρχουν φάσεις στη ζωή μας που αντί η πορεία μας να είναι σταύρο αναστάσιμη, είναι σταύρο σταυρική, βιώνουμε οδύνη και δεν έχουμε αίσθηση της παρουσίας του Θεού στη ζωή μας και θεία παρηγορία. Είναι δύσκολο λοιπόν να είσαι πιστός, συνειδητός και να αγωνίζεσαι για τον Χριστό και ακόμη πιο δύσκολο είναι να είσαι κληρικός. Δεν είναι εύκολο πράγμα να είσαι παπάς. Και ειλικρινά γνωρίζω αρκετούς ιερείς οι οποίοι δυσκολεύονται σε αυτόν τον πνευματικό ρόλο της ιεροσύνης. Και αρκετοί παραμένουν στην ιεροσύνη διότι αυτή είναι η δουλειά τους και έχουν οικογένεια και δεν μπορούν να αποσχηματιστούν και να χάσουν το μισθό. Είναι και αυτό μια αλήθεια. Και κάποιοι άλλοι βέβαια δεν θέλουν να προκαλέσουν τους πιστούς και την ιεραρχία και να βιώσουν αυτή την ενοχή ότι τέλος πάντων δεν είναι αυτό που οι άλλοι περίμεναν και δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες τους. Σε αυτό το σημείο, σε ένα ψυχολογικό επίπεδο, επικροτούμε τον πατέρα Ανδρέα που είναι αυθεντικός, είναι ειλικρινής και ομολογεί ο ίδιος ότι αισθάνεται ότι έχει ολοκληρωθεί μία φάση της ζωής του και θέλει να περάσει σε μία άλλη. Σε ένα ψυχολογικό ανθρώπινο επίπεδο το καταλαβαίνουμε και το σεβόμαστε. Άλλωστε, ο κάθε ένας από εμάς, εάν παρατηρήσει την προσωπική του ζωή, θα δει ότι πολλές φορές έχει περάσει πνευματικές κρίσεις. Η σχέση του με το Θεό δεν είναι σταθερή, ισορροπημένη και ανώδυνη, αλλά έχει πολλά σκαμπανεβάσματα, έχουμε αντιμετωπίσει πάρα πολλές δυσκολίες, κάποιες φορές ίσως έχουμε αγανακτήσει και όλοι έχουμε σκεφτεί κάποια στιγμή να παρατήσουμε το Θεό ή τέλος πάντων να απελευθερωθούμε από αυτά τα πνευματικά δεσμά ώστε να ζήσουμε ελεύθερα, να κάνουμε αυτό που θέλουμε, να μην δεσμευόμαστε από κανόνες, από δεσμεύσεις και από υπακοές σε πνευματικούς. Τέλος πάντων, ο κάθε ένας από μας θα μπορούσε να είναι στη θέση του. Τον καταλαβαίνουμε, τον σεβόμαστε, του στέλνουμε την αγάπη μας, ενώ παράλληλα πονάμε και τραυματιζόμαστε και στεναχωρούμαστε. Μπορούμε τώρα να περάσουμε σε ένα άλλο επίπεδο προβληματισμού. Δηλαδή, ο εκούσιος αυτός αποσχηματισμός του πατρός Ανδρέα να λειτουργήσει μέσα μας σαν ένα θετικό κίνητρο ώστε από εδώ και πέρα να μην λατρεύουμε ανθρώπινα πρόσωπα, να μην προσκολόμαστε σε ανθρώπους, να μην θαυμάζουμε υπερβολικά ανθρώπους, να μην θεωρούμε τους άλλους ότι είναι άγιοι, ότι είναι τέλειοι, ότι είναι άμεμπτοι, αλλά να εμβαθύνουμε στην συνειδητοποίηση ότι όλοι οι άνθρωποι, είτε είναι ιερείς, οι μοναχοί, οι λαϊκοί πιστοί, οι άπιστοι, είναι απλά άνθρωποι. Είναι ταλέποροι και αδύναμοι, όπως πολλές φορές το έχουμε υποστηρίξει. Και η πίστη μας ως χριστιανοί δεν αναφέρεται σε ένα ανθρώπινο πρόσωπο, ούτε στον ίδιο μας τον πνευματικό. Η πίστη μας είναι στον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό. Πιστεύουμε στην Αγία Τριάδα, πιστεύουμε στον σαρκωμένο, σταυρωμένο και αναστημένο Ιησού Χριστό και αυτή η βεβαιότητα δεν είναι λογική, είναι υπαρξιακή, είναι οντολογική, είναι πνευματική, είναι πίστη, είναι εγκατάλειψη στα χέρια του Θεού, είναι αυτοπαράδοση στο Θεό, είναι υπέρβαση της λογικής και είναι μια βαθιά εσωτερική βεβαιότητα η οποία καλλιεργείται σιγά σιγά
καθώς ζούμε μέσα στην Εκκλησία, ότι ο Χριστός είναι η αλήθεια, ο Χριστός είναι ο σωτήρας, ο Χριστός είναι ο Θεός. Αυτή είναι η πίστη μας. Και αυτή η πίστη δεν μπορεί να προδοθεί ούτε να αναιρεθεί. Ως Εκκλησία λοιπόν είμαστε ασθενή μέλη του ζωντανού σώματος της Εκκλησίας, της οποίας κεφαλή είναι ο Χριστός. Το κεφάλι του σώματος της Εκκλησίας είναι ο Χριστός. Οι υπόλοιποι είμαστε ασθενή μέλη. Υπάρχουν βέβαια οι Άγιοι, αλλά για την αγιότητα των Αγίων βεβαιωνόμαστε μετά τον θάνατό τους. Και όσο ζει κανείς, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι Άγιος. Βέβαια μπορεί να είναι Άγιος, αφού το ξέρει ο Θεός. Αλλά η Εκκλησία, για να κάνει την αγιοκατάταξη, θα πρέπει να έχουν περάσει χρόνια μετά το θάνατό του και να έχει άλλες συγκεκριμένες ενδείξεις. Έτσι λοιπόν, ας το έχουμε ξεκάθαρο, ότι δεν πιστεύουμε και δεν εμπιστευόμαστε και δεν λατρεύουμε κανέναν άνθρωπο. Και ότι όλοι οι πνευματικοί είναι ανθρώπινοι, πολύ ανθρώπινοι και είναι πολύ πιθανόν να κάνουν λάθη και στην προσωπική τους ζωή, αλλά και στην ποιμαντική τους διακονία. Οπότε κάθε πνευματικός και κάθε άνθρωπος μπορεί να κάνει λάθος, όπως και μπορεί να αμαρτήσει. Αυτός που είναι αναμάρτητος είναι ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι η πίστη μας και η ελπίδα μας, το στήριγμά μας και η αλήθεια μας. Να λοιπόν, ένα υπέροχο μάθημα που μπορούμε να μάθουμε από τον εκούσιο αποσχηματισμό του πατρός Ανδρέα είναι πώς μπορούμε να ακούμε τις ομιλίες του, οι οποίες είναι υπέροχες, θαυμάσιες, είναι υποστηρικτικές, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οπωσδήποτε ο πατέρας Ανδρέας είναι Άγιος, μπορεί και να είναι, αλλά δεν θα βεβαιωθούμε για την αγιότητά του από τις ομιλίες του, ούτε θα βιαστούμε να τον κρίνουμε ως αμαρτωλό επειδή αποσχηματίστηκε. Ο πατέρας Ανδρέας, όπως και όλοι εμείς, είναι ανθρώπινος, πολύ ανθρώπινος, απλά ανθρώπινος. Σεβόμαστε την ιδιαιτερότητά του, χαιρόμαστε το λόγο του, αλλά βέβαια δεν ξεχνάμε ότι ο λόγος είναι λόγος. Και είναι πιθανόν αυτό που εκφράζει ο λόγος να είναι έγκυρο οντολογικά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτός που μιλάει μετέχει στην οντολογική αλήθεια αυτού που εκφράζει. Με πιο απλά λόγια, είναι πολύ πιθανόν άλλα να λέω και άλλα να κάνω. Αυτό μπορούμε να το διαπιστώσουμε και εμείς στην προσωπική μας ζωή. Το ότι γνωρίζουμε τι είναι σωστό ή τι είναι το καλύτερο, δεν σημαίνει ότι μπορούμε και να το εφαρμόσουμε στην πράξη. Όταν λοιπόν γνωρίζουμε ότι κάτι είναι σωστό, δεν χρειάζεται να το κρύβουμε επειδή δεν μπορούμε να το εφαρμόσουμε, μπορούμε και να το λέμε. Αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή λέμε κάτι που είναι σωστό, κάτι που είναι σπουδαίο, κάτι που είναι υπέροχο, δεν σημαίνει ότι εμείς οι ίδιοι είμαστε σπουδαίοι και υπέροχοι και καταπληκτικοί. Άλλο πράγμα είναι αυτό που λέω και άλλο πράγμα είναι αυτό που είμαι. Και αυτό που είναι ο καθένας δεν μπορούμε να το προσεγγίσουμε, να το εξακριβώσουμε, να το γνωρίσουμε στο βάθος του. Το τι γίνεται στο βάθος της καρδιάς του κάθε ανθρώπου το γνωρίζει μόνο ο Θεός. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε κάποιον ή να τον κρίνουμε. Ακούμε το λόγο του, εάν ο λόγος του μας παρηγορεί και μας υποστηρίζει και μας ενδυναμώνει, προσλαμβάνουμε αυτό το λόγο. Δεν σημαίνει όμως ότι το πρόσωπο το οποίο εκφράζει αυτό το λόγο είναι τόσο σπουδαίο και εκπληκτικό όσο ο λόγος του. Το λέμε και πάλι πολύ απλά, άλλο πράγμα είναι το τι λέμε και άλλο πράγμα είναι το τι κάνουμε. Ένας ιερέας, ένας ιεροκήρυκας, μπορεί κάποια στιγμή να είναι απελπισμένος και να νιώσει ότι δεν υπάρχει τίποτα. Ότι όλα αυτά τα χρόνια τσάμπα παιδεύεται. Να βιώσει απιστία.
Και αυτό μπορεί να κρατήσει λίγα λεπτά, μία ώρα, μία μέρα ή μία περίοδο. Δεν θα βγει να το πει στους πιστούς, διότι και ο ίδιος αυτό δεν το θεωρεί σωστό. Δεν θα βγει στο Ιερό Βήμα να πει ό,τι του έρχεται, ό,τι του προκύπτει, να εκφορτήσει δηλαδή μια εσωτερική συγκινησιακή του κατάσταση. Αφού είναι ιερέας, οφείλει να είναι συντονισμένος με το Λόγο του Θεού. Θα πει τις αλήθειες του Ευαγγελίου, τις αλήθειες της Εκκλησίας. Δεν μπορούμε να ξέρουμε όμως τι είναι αυτό που συμβαίνει μέσα του. Τι νιώθει, τι αισθάνεται, πώς προβληματίζεται, πόσο πληγωμένος είναι, τι τον βαραίνει, τι τον πληγώνει. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε το βάθος της καρδιάς του. Ακούμε το λόγο. Εάν ο λόγος είναι υποστηρικτικός, τον προσλαμβάνουμε. Όλα είναι καλά. Προσλαμβάνουμε τον υποστηρικτικό, παρηγορητικό, πνευματικό λόγο. Αυτό είναι σπουδαίο. Έχει μια φοβερή δυναμική ο λόγος αυτός. Δεν χρειάζεται μετά να σχαλίσω το ποιόν, το βάθος της προσωπικότητας, το βάθος της καρδιάς αυτού που μιλάει. Λέει ένα λόγο. Ή πάρτον ή άστον. Τώρα θα μπορούσε να μου πει κάποιος, εγώ δεν θέλω το λόγο, αλλά θέλω να δω έναν άνθρωπο ο οποίος μετέχει οντολογικά στη Θεία Ζωή. Θέλω να δω την αγιότητα. Ναι, αλλά αυτή η αγιότητα είναι σπάνια και γι' αυτό έχουμε κάποιους Αγίους στον 20ο αιώνα, όπως είναι ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Πορφύριος, ο Άγιος Ιάκωβος, αλλά δεν είναι πάρα πολλοί. Χιλιάδες αγωνίστηκαν, δεκάδες χιλιάδες. Λίγοι έφτασαν σε πολύ μεγάλα ύψη. Και θα μου πείτε, εγώ θέλω να βρω αυτούς τους Αγίους. Ωραία, ψάξε να τους βρεις. Αλλά βέβαια να ξέρεις ότι αυτοί οι Άγιοι δεν θα σε παρηγορήσουν οπωσδήποτε. Ούτε ο λόγος ο οποίος θα εκφέρουν θα είναι υποστηρικτικός και παρηγορητικός για σένα. Είναι πιθανόν να συναντήσεις τον Άγιο και να σε απογοητεύσει και να σε ματαιώσει. Διότι άλλο είναι το χάρισμα της βαθιάς ουσιαστικής μετοχής στη Θεία Ζωή και άλλο είναι το χάρισμα της πνευματικής διδασκαλίας. Γι' αυτό μας λέει και ο Απόστολος Παύλος ότι δεν είναι όλοι διδάσκαλοι, δεν είναι όλοι προφήτες, δεν έχουν όλοι χάρισμα θεραπείας. Δεν μπορούμε να τα ζητάμε όλα από έναν άνθρωπο. Κάποιος μιλάει πολύ όμορφα, αγγίζει την ψυχή μας. Και ο πατέρας Ανδρέας έκανε πάντοτε άγγιγμα ψυχής. Δεχόμαστε αυτό το άγγιγμα. Προσλαμβάνουμε τα μηνύματα. Επιτρέπουμε στο λόγο του να μας θεραπεύσει. Αλλά δεν χρειάζεται να πάμε να σκαλίσουμε την προσωπική του ζωή. Να καταδυθούμε στο βάθος της καρδιάς του. Αυτό είναι αδύνατον. Μπορούμε απλά να σεβαστούμε την ιδιαιτερότητα του προσώπου του. Σεβόμαστε την προσωπικότητά του, τον χαρακτήρα του. Δεν τον σεβόμαστε επειδή είναι αυτό που θέλουμε, αλλά τον σεβόμαστε επειδή είναι αυτό που είναι. Όπως οφείλουμε να σεβόμαστε την ιδιαιτερότητα του κάθε ανθρώπου. Και να λοιπόν μπορούμε να εξασκηθούμε σε αυτό. Κάνουμε πρακτική εξάσκηση στο να αποδεχόμαστε τον άλλον για αυτό που είναι, ανεξάρτητα από το αν μας αρέσουν οι επιλογές του ή όχι. Μαθαίνουμε να αγαπάμε ανεφόρον. Αυτοί λοιπόν είναι κάποιοι προβληματισμοί, κάποιες σκέψεις, κάποιοι λογισμοί, οι οποίοι δεν διεκδικούν οντολογική ή αντικειμενική εγκυρότητα. Εκφράζω εγώ τώρα την προσωπική μου υποκειμενική άποψη, κάνοντας πρόχειρους σχολιασμούς, οι οποίοι αφορούν και στον εκούσιο αποσχηματισμό του πατρός Ανδρέα, αλλά και στους αρνητικούς λογισμούς και στα αρνητικά αισθήματα κάποιων πιστών, οι οποίοι επικοινώνησαν μαζί μου, εκφράζοντας την απογοήτευσή τους από αυτή την επιλογή. Σεβόμαστε βέβαια και αυτούς τους πιστούς. Σεβόμαστε το γεγονός της δικής τους ματαίωσης και απογοήτευσης. Αλλά σεβόμαστε και την ελεύθερη επιλογή του πατρός Ανδρέα όπως και κάθε ανθρώπου. Και ναι μεν εμείς θα θέλαμε να είναι για πάντα ιερέας, να κηρύσει πάντοτε με αυτό το γλυκύτατο τρόπο τον λόγο του Χριστού και του Ευαγγελίου. Αλλά
Αν σταματήσει να το κάνει, σεβόμαστε και αυτή την επιλογή. Εάν συνεχίσει να μιλάει, πάλι σεβόμαστε την επιλογή του. Διότι όπως λέμε, μαθαίνουμε να σεβόμαστε την ελευθερία των ανθρώπων, καθώς μαθαίνουμε να σεβόμαστε και τις αδυναμίες τους. Αλλά, το υπογραμμίζουμε, δεν πιστεύουμε κανέναν άνθρωπο, δεν εμπιστευόμαστε απόλυτα κανέναν άνθρωπο, δεν λατρεύουμε κανέναν άνθρωπο. Πιστεύουμε και εμπιστευόμαστε και λατρεύουμε τον Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι θεάνθρωπος και όχι απλός άνθρωπος. Τον λατρεύουμε επειδή είναι το σαρκωμένο δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Και τον αγαπάμε γιατί σταυρώθηκε για μας και τον δοξάζουμε γιατί αναστήθηκε. Αυτός λοιπόν είναι το κέντρο μας, ο Ιησούς Χριστός. Όσον αφορά τους άλλους ανθρώπους, χωρίς να τους κατακρίνουμε και χωρίς να εξαρτώμαστε από αυτούς, χωρίς να τους εμπιστευόμαστε απόλυτα, αλλά και χωρίς να τους απορρίπτουμε, τους πλησιάζουμε και παίρνουμε σαν τις μέλισσες το μέλι ό,τι καλό έχουν να μας δώσουν. Και αν νιώθουμε ότι κάτι δεν είναι καλό, το απορρίπτουμε. Οφείλουμε να καλλιεργήσουμε τα δικά μας κριτήρια, τα δικά μας αισθητήρια και να παίρνουμε το καλό όπου και αν το βρίσκουμε και αν κάτι το θεωρούμε κακό και δεν μας αρέσει, να το απορρίπτουμε. Έτσι λοιπόν, αυτός ο εκούσιος αποσχηματισμός μπορεί να είναι μια ακόμη ευκαιρία που μας δίνεται να οριμάσουμε ακόμη περισσότερο σε ψυχολογικό και σε πνευματικό επίπεδο. Να γίνουμε πιο ελεύθεροι άνθρωποι και να μάθουμε να σεβόμαστε και να αγαπάμε τον άλλον ανεφόρον για αυτό που είναι. Χωρίς εξαρτήσεις, χωρίς προσκολήσεις. Απλά και ελεύθερα. Είμαστε ελεύθεροι, σεβόμαστε την ελευθερία όλων των άλλων ανθρώπων και λατρεύουμε τον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό.